Θέλω να δώσουμε το λόγο στην κυρία Βάσο Πανταζή, η οποία είναι δίπλα σου, είναι συνήγορος πολιτικής αγωγής, για να μας κάνει ένα πρώτο σχόλιο για την υπόθεση αυτή. Η δικαιοσύνη απεμφάνθη. Καλησπέρα σας, ισόβια και 13 χρόνια για την ανθρωποκτονία. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως μια δικαίωση για την οικογένεια της αδικοχαμένης Σούζαν Ήτον. Δυστυχώς όμως η γυναίκα αυτή, μια βιολόγος παγκόσμιας κλάσης, δεν γυρίζει πίσω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία, πιστέψτε με. Ακόμα και για τους γνωρίζοντας τα ποινικά χρονικά της χώρας, ο ιδεχθής αυτός τρόπος με τον οποίο αυτή η εξαιρετικής ποιότητας επιστήμονας έχασε τη ζωή της, δεν χωράει στα ανθρώπινα δεδομένα. Δηλαδή το ανθρώπινο μυαλό δεν χωράει τη φρίκη την οποία βίωσε αυτή η γυναίκα μέχρι και τον τελευταίο λεπτό που πέθανε εν τέλει μέσα σε αυτό το γερμανικό καταφύγιο. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να πω ότι είχαμε μια εξαιρετική ποιότητα δικαστική διαδικασία από εξαιρετική ποιότητα δικαστές. Η οικογένεια από την πρώτη στιγμή είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης και από την πρώτη στιγμή μας ζητήθηκε τόσο εμένα και του συναδέλφου Γεωργιού Τζερίς, που εκπροσωπούσε επίσης την υποστήριξη της κατηγορίας, να δώσουμε ένα μήνυμα προς όλους τους κριτικούς, ότι τους ευχαριστούν πάρα πολύ από τον πιο απλό βοσκό μέχρι τον εξαιρετικά ταλαντούχο επιστήμονα που ζούσε εκείνη την περίοδο στα Χανιά, βοήθησαν όλοι στην ανέβρεση του πτώματος της άτυχης Σούζαν Ήτον. Όλοι οι Χανιώτες αγκάλιαζαν την οικογένεια, κάνανε ό,τι μπορούσαν για να διελευκαυτεί αυτή η υπόθεση. Και πραγματικά είναι εξαιρετική ατυχία ότι σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδος έτυχε το φρικιαστικότερο έγκλημα. Η απόφαση για μας είναι μια δίκαιη απόφαση. Ηρεμεί η ψυχή αυτής της εξαιρετικής γυναίκας. Ξέρετε, πέρα από εξαιρετική παγκόσμιας κλάσης βιολόγος, με δικό της εργαστήριο το οποίο διερευνούσε κυταρικούς μικροοργανισμούς και ήταν υπεύθυνη για να βρίσκει εμβολιασμούς σε τέτοιες εξαιρετικής ποιότητας πανδημίας όπως ζούμε σήμερα, ήταν μια γλυκύτατη μαμά. Δύο παιδιά της στερήθηκαν σε μια τρυφερή ηλικία. Δυστυχώς συνέβη σε αυτή την οικογένεια αυτό που δεν εύχεται κανείς ούτε στο χειρότερο εχθρό του να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, στο Ρέθυμνο σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη. Η οικογένεια είναι πλήρως ικανοποιημένη από την απόφαση αυτή και από εκεί και πέρα η ζωή προχωρά και θα μάθουν να ζουν με αυτήν την απώλεια η οποία έχει κλονίσει τόσο πολύ την ψυχική για τον μελών της οικογένειάς της που φανταστείτε ότι ο πατέρας των δύο παιδιών αρκετοί που είναι δεν γνωρίζουν κυρία Πανταζή που... ακόμη λεπτομέρειες του ιδεχθούς αυτού εγκλήματος. Ναι, είναι η αλήθεια γιατί θα σας πω κάτι. Ξέρετε, είναι δύο αγόρια. Δεν θέλαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση και τις συνθήκες του άγριου βιασμού της, αντιλαμβάνεστε. Ο άνθρωπος που έχει παντρευτεί ήταν ο παιδικός της έρωτας. Είναι δύο βιολόγοι οι οποίοι γνωρίστηκαν σε ένα εργαστήριο. Είναι μια πραγματικά εξαιρετικά ρομαντική ιστορία. Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική γυναίκα με μια εξαιρετική ζωή. Δυστυχώς όμως η ζωή είναι απρόβλεπτη. Έπεσε στο δρόμο του κατηγορουμένου. Μόνο τυχαία δεν ήταν η δράση του, όπως προσπάθησε να αποδείξει στο δικαστήριο, καθότι υπήρχαν και άλλα θύματα που ήρθαν και κατήγγυλαν παρόμοιες επιθέσεις από τον ίδιο. Εδώ οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία δημοσιοποίησε σε άμεσο χρόνο τη φωτογραφία και πράγματι πήραν το θάρρος και άλλες γυναίκες και ήρθαν και κατήγγυλαν τον κατηγορούμενο, τις παρενόχλησε με το αυτοκίνητό του, τις πάτησε και τις τραυμάτισε. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω ότι το κεφάλαιο αυτό κλείνει τουλάχιστον με μια πρώτη δικαιοδοτική κρίση που ικανοποιεί και τον σύζυγό της και τα παιδιά της και την πατρογονική της οικογένεια. Και πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι σίγουρα με το πέρασμα του χρόνου θα πιο δύσκολες ώρες, κυρία Πανταζή, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, ότι περνούν οι δικοί της άνθρωποι. Κάνατε κι εσείς αναφορά στα μέλη της οικογένειάς της. Πόσο δύσκολα βιώνουν όλη αυτή την τραγική κατάσταση και κάνατε αναφορά και στο σύζυγο της Σούζαν Ήτον. Ναι, ο Τόνι είναι ένας πραγματικά αξιολάτρευτος σύζυγος. Τα email που μας έχει στείλει όλο αυτό τον καιρό με τον συνήγορο πραγματικά, τι να σας πω, συγκλονίζουν. Φανταστείτε ότι είναι σε ψυχολογική υποστήριξη και δεν μπορούσε καν να διανοηθεί να έρθει και να ευρεθεί στην ίδια θέση, στην ίδια συγγνώμη αίθουσα με τον δολοφόνο της συζύγου του. Ακόμα και η ίδια της η αδερφή, αυτό που μας παρακάλεσε από το πρωί είναι να μπει, να καταθέσει και να φύγει. Μας είπε χαρακτηριστικά ότι πνίγομαι, δεν μπορώ να είμαι στον ίδιο χώρο με τον άνθρωπο αυτό. Είναι πραγματικά τεράστια ατυχία που συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό το πράγμα, πραγματικά. Τα παιδιά της σας έχουν μιλήσει, κυρία Πανταζή? Τα παιδιά της, αυτό το είπα και στο δικαστήριο, χάσαν τη μαμά τους.
δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της παγκόσμιας εμβέλειας της επιστημοσύνης τους. Είναι φοβερό το ότι ο γιος της μας έλεγε ότι η μαμά του έκανε εξαιρετική μανιταρόπιτα και ότι ήταν πολύ γλυκιά και τρυφερή μαμά που αγαπούσε τη φύση. Ξέρετε, η Σούζαν αγαπούσε πολύ την Κρήτη. Οφείλω να σας το πω αυτό, ότι λάτρευε την Κρήτη. Και μάλιστα είχε αποφασίσει αυτό το ταξίδι να το κάνει, γιατί της δόθηκε ευκαιρία με αυτό το επιστημονικό συνέδριο. Είναι περιπατήτρια, αγαπά τη φύση. Και πόσο μάλλον αυτή την εκπληκτική φύση που είστε τυχεροί όλοι όσοι ζείτε στην Κρήτη να τη χαίρεστε καθημερινά. Και δεν περίμενε ποτέ ότι σε αυτήν τη διαδρομή θα διανύσει ένα μονοπάτι θανάτου και θα συναντήσει πραγματικά προσωποποιημένο το Χάρο. Επειδή ήταν μια δύσκολη υπόθεση, υπήρχε κάτι σε ανθρώπινο επίπεδο που σας άγγιξε προσωπικά? Όλη η υπόθεση σας αγγίζει προσωπικά, γιατί είμαστε άνθρωποι. Είδαμε και το δικαστήριο πολλές φορές κατά τη διάρκεια της περιγραφής των ιδεχθών πράξεων, ειδικότερα του βιασμού, νιώσαμε την ανατριχύλα της έδρας, να σας το πω. Απ' την άλλη, οφείλω να σας πω ότι για μένα είναι τραγικά πρόσωπα και η οικογένεια του κατηγορουμένου. Δεν μπορώ να μην το πω. Θέλω να είμαι ένας δίκαιος άνθρωπος. Τους έβλεπα εκεί να ρημάζουν στην πρώτη σειρά και να βλέπουν τον άνθρωπό τους, γιατί για αυτούς είναι ο άνθρωπός τους, να βιώνει αυτή την ποινή, η οποία είναι ανάλογη φυσικά του διδεχθούς του εγκλήματός της. Καταστρέφονται ζωές και μια ζωή δεν γυρίζει πίσω, κακά τα ψέματα. Η δικαιοσύνη έρχεται να παλύνει τον πόνο των ανθρώπων, η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο του απλού ανθρώπου. Απονέμεται από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, σήμερα ήταν στο Ρέθυμνο. Και πραγματικά πρέπει να αισθάνονται και όλοι οι κριτικοί περήφανοι, διότι και μέσα από το Σώμα των Λαϊκών Ενόρκων η κριτική κοινωνία έδωσε ένα μήνυμα ότι τέτοιες ακραίες αντικοινωνικές και επικίνδυνες προσωπικότητες δεν έχουν καμία θέση στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, λοιπόν, Στέλλα, δεν ξέρω αν θέλεις να απευθύνεις ένα τελευταίο ερώτημα πριν να αποδεσμεύσουμε και την κυρία Πανταζή. Το μόνο που θα ήθελα να πούμε και για να ακουστεί κιόλας σε ό,τι αφορά την διαδικασία ήταν η απάθεια, η ψυχρότητα ή η κοινικότητα, αν μου επιτρέπετε έτσι. Τουλάχιστον αυτό εισπράξαμε εμείς στο ακροατήριο, όπου ο κατηγορούμενος αντιμετώπισε την όλη διαδικασία. Ούτε καν με το κεφάλι χαμηλωμένο δεν ήταν, έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς έτσι και είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο με μια κατεστραμμένη προσωπικότητα ενώπιόν σου. Δεν ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει μια ουσιαστική συγγνώμη. Και θα σας πω γιατί. Γιατί χρησιμοποιούσε διαρκώς τη λέξη «λυπάμαι για την ταλαιπωρία», όσο να περιγράφει, ας πούμε, μια ταλαιπωρία στην ουρά μιας δημόσιας υπηρεσίας Δευτέρα πρωί. Δεν ένιωσαμε κανένα συναισθηματικό άγγιγμα. Έχω ακούσει στην διαδρομή μου αυτή που έχω ως συνήγορος στα δικαστήρια πραγματικά συγκινητικές απολογίες ή συναισθηματικές. Μιλάμε για ένα ξύλινο λόγο, ξύλινο άνθρωπο. Το έχει επιβεβαιώσει και η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ότι έχει τρομερή απάθεια συναισθήματος ο άνθρωπος αυτός. Από εκεί και πέρα επέλεξε την οδό της απόκρυψης της ουσιαστικής αλήθειας, επέλεξε αστείες δικαιολογίες τύπου ατύχημα και τα λοιπά, τα οποία αυτά δυσχεραίνουν τη θέση του και οργίζουν τα δικαστήρια. Εντάξει, είναι σεβαστή η ισχυρισμή του κατηγορουμένου, υπάρχει και μια κατέφεση δίκη. Εμείς οδηγηθήκαμε σε αυτή την απόφαση μέσα από μια αποδεικτική διαδικασία ρίσης ποιότητας και πραγματικά η οικογένεια εκφράζει την απόλυτη ευγνωμοσύνη της στην ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Πανταζή, σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να ευχαριστήσω πολύ και τη συνάδελφο Στέλλα Μαθιουδάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για τα